καλύτερες, το έχω ξαναπεί. Ο Θεός είναι ένα πρόσωπο που αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί είναι ο πρώτος άνθρωπος που ουσιαστικά πίστεψε στις δυνατότητές μου. Είναι ο άνθρωπος που με έσπρωξε λίγο προς τα έξω, γιατί εγώ είχα την τάση να είμαι συνέχεια προς τα πίσω. Του χρωστά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Με προστάτευσε, με θωράκισε, μου έδωσε πολύ από την εμπειρία του. Και αυτός και ο Βαγγέλης ο Περής, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε, ξέρεις, έκανα ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Ο Θεός ήταν το καλό μου ξεκίνημα. Το ενδεχόμενο να κάνεις ένα τηλεοπτικό comeback, το έχεις μέσα στο μυαλό σου ή το αποκλείεις? Όχι, δεν το αποκλείω. Δεν το βρίσκω και πολύ εύκολο να συμβεί όμως, ταυτόχρονα. Δηλαδή, έχω γίνει κι εγώ λίγο πιο απαιτητική και θα ήθελα, αν θα γινόταν ποτέ κάτι τέτοιο, να ήταν για κάτι πολύ συγκεκριμένο και κάτι που θα μου άρεσε πολύ και θα με ενθουσίαζε. Με τη μόδα τι σχέση έχεις? Μ' αρέσει, την παρακολουθώ χωρίς να είμαι fashion victim. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά και τη δουλειά μου στο Queen. Τότε, αφού την παρακολουθείς, σου έχουμε και μια πολύ πολύ μικρή έκπληξη. Πάμε να τη δούμε? Πάμε, ναι. Είμαστε στο showroom των Μυρό, που είναι δύο από τους πιο αγαπημένους μου Έλληνες σχεδιαστές, αυτό το ντουέτο. Να, αυτό ας πούμε είναι κάτι που θα το βάλω σίγουρα. Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες, τι έκανες, θυμάσαι, τι αγόρασες? Ναι, αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο. Είχα κάνει ένα διαφημιστικό τότε. Με είχαν επιλέξει στο πρόσωπο της καμπάνιας, του διαφημιστικού spot. Είχα πάρει τότε τα πρώτα μου πολύ καλά λεφτά για εκείνη την περίοδο. Και θυμάμαι ότι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να δώσω για δίπλωμα αυτοκινήτου και να πάρω το πρώτο μου αυτοκίνητο. Ήταν ένα άσπρο Cinquecento. Το οποίο το φώναζα Τσίγκο, ο Τσίγκος μου. Και εδώ η πριγκίπισσα Σύση αποκαλύπτεται. Ειλικρινά θα το φόραγα. Αλλά δεν έχω που να πάω, δηλαδή. Σε έχουν μπερδέψει ποτέ με κάποια άλλη επώνυμη? Με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Αλήθεια? Όταν ειδικά ήταν λίγο πιο σκούρα τα μαλλιά μου. Του τύπου δηλαδή, που είσαι Σταματίνα μου. Σταματίνα μου, τι κάνεις? Ναι, με τη Σταματίνα πάρα πολλές φορές.